Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Καλή Σαρακοστή εύχομαι σε όλους και όλες. Όπου υπάρχει ελληνισμός, όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Ο Μητροπολίτης Μόρφου απαντά σε φλέγοντα μείζωνα ζητήματα όσον αφορά τις προφητείες, που δεν είναι λίγοι, που και μέσα στην Εκκλησία και εκτός θέτουν κάποια ερωτήματα. Υπάρχουν μετά Χριστόν προφήτες? Τι είναι οι προφητείες? Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι προφήτες και δεν είναι οι περισσότεροι Άγιοι προφήτες που είχαν τη Θεία Χάρη για να πούνε κάτι μελλοντικό που είναι να συμβεί? Ο Μητροπολίτης Μόρφου, ο σεβαστός αυτός ιεράρχης της Κυπριακής Εκκλησίας, που είναι αγαπητός ιδιαίτερα και στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο, απαντά σε όλα αυτά και δίνει πιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που ενδεχομένως να έχουμε πολλοί. Οι προφητείες είναι αυτό που είναι, κυρίες και κύριοι. Είναι όταν μιλάει ο Θεός στον φωτισμένο άνθρωπο, όταν η Θεία Χάρις επισκιάζει τον άνθρωπο του Θεού και του δίνει το χάρισμα. Όλοι οι Άγιοι δεν έχουν το προφητικό χάρισμα, δεν είχανε και δεν έχουν, εννοείται, όπως λέει και ο Άγιος Μόρφου, και πραγματικά αξίζει να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα μια συνέντευξη που έδωσε σε έναν αξιόλογο συνάδελφο και τον ευχαριστούμε πολύ, και δανειζόμαστε αυτό το απόσπασμα για να διαφωτίσουμε τα των προφητιών και τα των προφητών, των παλαιότερων και σύγχρονων. Ας τον ακούσουμε τον Άγιο Μόρφο. Τι είναι προφητείες και αν μετά Χριστού γεννήσεως υπάρχουν προφήτες? Γελώ, γιατί αυτή την ερώτηση μου την έκανε κάποτε έναν παλαιό μέλος της Ιεράς Συνόδου. Εάν μετά Χριστό μου ερώτησε, νεόφυτε, υπάρχουν προφήτες? Σκέψου, εσύ δικαιολογείσαι να ρωτάς, ως ένας δημοσιογράφος του κόσμου τούτου, εκείνος ήταν ιεράρχης. Και του είπα, να υπάρχει μεγαλύτερη προφητεία από αυτόν που λέμε, του λέω, Άγιε αδερφέ, σε κάθε πιστεύω, που απαγγέλλομαι, πιστεύω εις ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα. Και στο τέλος πώς τελειώνει, του λέω, το πιστεύω. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτή είναι προφητεία. Άρα, βεβαίως, η προφητεία είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δόθηκε σε αγίους ανθρώπους, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, όπως ονομάζονται, και υπάρχουν οι μικροί και οι μεγάλοι προφήτες, και βεβαίως το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι μία από τις τρεις υποστάσεις της Τρισιλίου Θεότητος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ένας Θεός, τρεις υποστάσεις, συνεχίζει να ζει και στην Καινή Διαθήκη και να ενεργεί. Αφού λοιπόν ζει και είναι και ζωοποιών και εις το Πνεύμα το Άγιο λέμε, το Κύριον, το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Δεν ελάλησε μία φορά, ούτε μόνο σε 10-15 ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, τα δώρα του το Άγιο Πνεύμα, τα χαρίσματα όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, συνεχίζονται και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Άρα λοιπόν υπάρχουν. Η προφητεία, επειδή περίμενα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση και είναι και σοφόν, έτσι όπως ξεκινάς, κατά τους αρχαίους Έλληνες, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Να ορίσουμε τα πράγματα για να μην ξεφεύγουμε. Να σου διαβάσω, να μου επιτρέψεις, από έναν Άγιον του 20ου αιώνα, Σέρβον, τον Άγιον Ιουστίνον τον Πόποβιτς. Σε αυτόν τον κώδες βιβλίων που εξέδωσε η Μονή Βατοπεδίου πριν
2-3 χρόνια, Αγίου Ιουστίνου του Ποπόβιτς, δογματική και ενυπίστη μας δηλαδή. Ορθόδοξη φιλοσοφία της αλήθειας. Η αλήθεια είναι μία. Λοιπόν, καθότι ο Θεός ένας, εστί, και λέει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια μικρή παράγραφος. Τι λέει ένας Άγιος, όχι τι λέει ο Μόρφου. Η προφητεία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η προφητεία? Η Θεία Πρόγνωση, η πρόρηση μελλοντικών πραγμάτων και γεγονότων. Τούτο το χάρισμα δίδεται κατά την πάνσοφο Θεία Αμπρόνια σε Αγίους ανθρώπους. Ο Άγιος Βίος ικανώνει τη ψυχή και τη συνείδηση να αντιλαμβάνονται ενορατικά τις ενέργειες του Θεού στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι η προφητεία ιδίας επιλύσεως που γίνεται, δηλαδή δεν είναι ούτε καρπός της σκέψεως, δεν είναι συλλογισμός δηλαδή, διανόησης και του λόγου του ανθρώπου, ούτε του ανθρωπίνου θελήματος. Αλυποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Δουλειά του Αγίου Πνεύματος και διαλέγει σε ποιους θα αποκαλυφθεί. Η καθαρή Αγία Καρδία βλέπει τον Θεόν και κάθε τι το Θείον που υπάρχει, προσέξε εδώ, στους κόσμους. Δεν λέει στον κόσμο. Είναι δύο οι κόσμοι, ορατός και όρατος. Στο παρόν και στο μέλλον. Αν και αποτελεί χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, η προφητεία παρέχεται χάριν της αγιότητος και του Αγίου εμπίστη βίου. Γι' αυτόν και δίδεται κατά την αναλογία της πίστεως. Δηλαδή, ένας μπορεί να είναι Άγιος άνθρωπος, αλλά να μην έχει τον ίδιο βαθμό προφητείας που έχει κάποιος άλλος Άγιος άνθρωπος. Αυτόν το λέω, που ρωτούν μερικοί, μα γιατί τόσες πολλές προφητείες ο Άγιος Παΐσιος, και δεν έχει τόσες ανάλογες ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, που ήταν σύγχρονοι αυτοί και γνώρισα και τους τρεις. Λοιπόν, είναι ανάλογα και με την πίστη και με τον πόθο, συμπληρώνω εγώ αν δεν κάνω λάθος, και με τον πόθο που έχει κάθε Άγιος. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο πόθος του, ξέρεις ποιος ήταν? Ήταν ο πνευματικός μου πατέρας. Ήταν να θεραπεύσει τον πόνο των ανθρώπων. Δεν είχε αγωνία για το μέλλον. Ούτε το πολιτικό, ούτε το προσωπικό του μέλλον. Η έννοια του ήταν να βλέπει ποιος προσκυνητής θα μπει στο μοναστήρι, λοιπόν, και να του πει τον πόνο του. Είτε ψυχικό πόνο, είτε πνευματικό, είτε σωματικό. Γι' αυτό και τι χάρισμα του δώσε ο Θεός? Της παρηγορίας και της θεραπείας. Να θεραπεύει ανθρώπους με καρκίνους και φεύγανε και ήταν καλά. Άτεχνοι και κάνανε παιδιά. Λοιπόν, απελπισμένοι με κατάθλιψη και τους έβλεπες ότι βρίσκαν νόημα χαράς. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος είχε φαίνεται ισχυρών πόθων μέσα του και πολύ μεγάλη πίστη.